Λέγοντα ότι αφού δε αποδέχεστε αυτά που λέει ο Μπαλτάκο στην συζήτηση, είναι σαν να αποδέχεστε την έναρξη τη Χρυσή Δεν αποδεχόμαστε τίποτα. Ζητάμε να διερευνηθούν τα πάντα. Και λέω προκαταβολικά ότι δεν μπορεί να είναι όμοιρο η χώρα, η πολιτική ζωή, η δημοκρατία, το πολιτικό σύστημα τη εγκληματική δράση τον νεοναζί της χρυσή αυγή. Εμείς φωνάζαμε χρόνια ότι πρέπει να τιμωρηθούν, να δικαστούν για την εγκληματική τους δράση οι νεοναζί που μαχαίρωναν, που τραμπούκιζαν, που έδερναν. Mm. Αλλά τότε υπήρχε ανοχή, τιμωρησία. Επικρατούσε στην κυβέρνηση η γραμμή Μπαλτάκου. Και χρειάστηκε, η δική σας εκτίμηση, κύριε και χρειάστηκε, αφήστε να Παρακαλώ, το το και χρειάστηκε ο πρώτος Έλληνας νεκρός, το, ο φύσας, από το δολοφονικό μαχαίρι Ρουπακιά, το σοκ στην ελληνική κοινωνία για να επικρατήσει η άλλη γραμμή εντός της κρίσης της νεας δημοκρατίας, όπως την περιέγραψε ο Κύριος Μπαλτάκος, ότι πρέπει να τους διώξουμε ποινικά για να τους κοντίνουμε. Ποιο είναι όμως το πολιτικό πρόβλημα; Αρά το αντίθετο Ποιο είναι το πολ... το αντίθετο λέω. Έμα, αφού το, λέτε, αντίθετο λέω. Η γραμμή το αντίθετο λέω ότι ο Κύριος Μπαλτάκος ποινικά. μετά το φόνο του Ρουπακιά, το, το, το... του, φύσα. του φύσα από το Ρουπακιά. Βρέθηκε στη μειοψηφία στον τρόπο αντιμετώπιση Χρυσή Αυγή. Αλλά το πολιτικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Η σύμφυση Χρυσή Αυγή Νέα Δημοκρατία στην κορυφή του κράτου. Το βίντεο αυτό mm. δείχνει το νούμερο δύο τη κυβέρνηση να μιλάει σαν αδέλφια με τον Κασιδιάρη και να μην ξεχωρίζει ποιο είναι ο Χρυσαυγήτη και ποιο είναι ο Δημοκράτης. Ο δε κύριο Μπαλτάκο δεν είναι τυχαίο. Δεν εκλέχτηκε από το λαό. Είναι 35 χρόνια φίλος και ομοειδάτης του Αντώνη Σαμαρά και ο Αντώνης Σαμαράς τον έκανε πανίσχυρο γενικό γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου εξοπλίζοντάς τον τον Γενάρη του 13 κύριε Λυριτζή με υπερεξουσίες που δεν τις είχε Γενικός Γραμματέας τι είχε ποτέ γενικό γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου. Και δηλαδή. επιπλέον. Τι δέστε το διάταγμα, το, και το, δέστε το, διάταγμα το διάταγμα και μην διάτα. διακόπτετε. Θα διαβάσω το διάταγμα. Δέστε το διάταγμα και μην διακόπτετε. Εγώ Ελάτε. είμαι στη Βουλή. Mm. Με Μπαλτάκο γενικό γραμματέα σχεδόν δύο χρόνια. Μετά το βίντεο. Όλοι παίζουν το έργο. Δεν τον είδα, δεν τον ξέρω. Λέει ψέματα, είναι προδότη, πούλησε τον Αντώνη. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μέχρι χτε, όταν έμπαινε ο Μπαλτάκο μέσα. Βάραγαν προσοχέ. Υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτέ, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Έδινε χαρτάκια. Εσείς, εσείς Είχε και... τη δύναμη να ακυρώνει νομοσχέδια. Είχε τη δύναμη να μπλοκάρει τροπολογίε. Είχε τη δύναμη να επιβάλλει τροπολογίε. Και κάτι ακόμη. Ήταν σε γνώση να... αυτών των κρίσεων. Να πω, και κάτι, κρίσιμο, πάντως, <σχερ> να πω και κάτι ακόμη. Παρακαλώ. Δεν σα εντυπωσιάζει, Εμένα με εντυπωσιάζει, ότι δύο μέρε μετά για το θέμα Μπαλτάκου, που είναι παρακράτο με ευθύνη σαμαρά. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση κυβέρνηση. Δεν έχει βγάλει ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία. Ο Δε Μπαλτάκο βγήκε χθε στον κύριο Χατζη Νικολάου yeah. και είπε: Δεν με απέπεμψαν, παρετήθηκα. Και όταν, τον ρώτησαν, και όταν τον ρώτησαν για τον Σαμαρά, είπε: Για μένα είναι Αντώνη. Είμαστε 35 But χρόνια φίλοι και είμαστε δύο όρθιοι δαυλοί. Ναι. Δεν μου λέτε κύριε Παπαδημούλη, προχθέ. Να... Μισό δεν ήσαν... Εσείς δεν, δεν ήσασταν προχθέ. Εγώ θα απαντώ σε Μια μία, μία, μία πριν... Άκουσα την κυρία Εσείς δεν με προσοχή. Δεν μέσα όταν μπήκα και προανήγγειλα την παρέτησή του. Γι' αυτό Γιατί πρώτη τοποθέτηση θέλω να ρωτήσω κάτι Πριν ρωτήσουμε οτιδήποτε. Επειδή ο κόσμο δεν είναι να γνωρίζει ούτε να έχει διαβάσει το φεκ του κυρίου Μπαλτάκου. Σα διαβάζω μερικά βασικά κομμάτια. Είναι ο άμεσο βοηθό του Πρωθυπουργού στη διεκπαιρέωση των εντολών που παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του και ιδίω εκείνου που αφορούν το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, ενημερώνοντα τον Πρωθυπουργό και του αρμόδιου υπουργού και φιπουργού. Α ή καθήκοντα γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά όργανα δι κανονίζει την ημέρα τη διάταξη, ενημερώνει τα μέλη τη κυβέρνηση και του υφυπουργού για τι αποφάσει του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των κυβερνητικών ε, yeah, οργάνων. Συνεργάζεται το με τον πρόεδρο τη Βουλή. Έχει πολύ ε, λέει, σχηρές, που μιλάει με τον πολύ Λέει που δεν μιλάει κύριε, με τον Καρφόγγελ. Υλοποιεί λέει την λέει κυβερνητική. Ότι, παιδιά, μου επιτρέπετε. Όταν Εννοείτε. αφού. Μισό λεπτό κύριε Παπαδημούλη. Κάποιος όταν πρέπει αφού. Πρέπει να συντονίζει αφού και ο πρωθυπουργό ναι, τρέχει εδώ εγώ και Εγώ άφησα τον κύριο, κύριο το Παρτάκο να λέει ότι Συνομιλούσαμε με του χρυσαυγήτε. Για το καλό τη παράταξη και τη χώρα. Ναι, αλλά αυτό, Καταρχή, δεν το λέει. Το κομματικό καλό δεν συμπίπτει με το καλό τη χώρα κατά τα κανένα. Αυτό είναι το Λοιπόν. Ε, Επομένω. Άρα τι σχέση το λέει το ΦΕΚ αυτό. Ήταν δουλειά του. Όχι. Α, Α, αυτό λέω. Να συνεχίσω. Παρακαλώ, ελάτε κύριε Παπαδάκη. Όταν λοιπόν αυτός... Εσεί θεωρείτε ότι υπάρχει και πολιτική παρέμβαση για να πηγαίνουμε παρακάτω. Ότι πρώτον, όλα όσα συνέβαιναν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Ένα. Δύο, ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση από την πλευρά τη κυβέρνηση στην ιστορία των διώξεων τη Χρυσή Αυγή. Ακριβώ. Στην ουσία των λεγόμενων, δηλαδή του Μπαλτάκου, αν πρέπει να διευνηθούν. Δύο ερωτήσει αφή και Λένε. για την κυβέρνηση και για την Πρώτο. δικαιοσύνη. Για την υπερδραστηριότητα την παρακρατική του Μπαλτάκου, mm -hmm. δεν με πείθει η θεωρία. Ότι τα έκανε όλα ανεξάρτητα και μόνο του και ο Σαμαρά δεν ήξερε τίποτα. Δεν με πείθη. Γιατί Άξε. μιλάμε για ένα βίντεο του Οκτωβρίου και σήμερα είναι Απρίλιο. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι σε μια χώρα που κατά την κυβερνητική προπαγάνδα και του πρωθυπουργικού ισχυρισμού τα πάντα γίνονται με εντολή Σαμαρά ακόμη και για να πάει ένα υπουργό στη σεισμόπληκτη Κεφαλαιονιά πρέπει να δοθεί εντολή Σαμαρά αυτό που ο Σαμαρά τον είχε κάνει νούμερο 2 είχε αυτονομηθεί τόσο πολύ και ο Σαμαρά είναι τόσο ανίκανο <Και> που δεν ήξερε τίποτα. Και, και δεν είχε πάρει χαμπάρι. <Και> δεν με πείθει αυτό. Ταυτίζεται τη Νέα Δημοκρατία με τη Χρυσή Αυγή. Όχι. Όχι. Αλλά ισχυρίζομαι ότι ένα περιβάλλον γύρω από τον Πρωθυπουργό. Που δυστυχώ δεν είναι μόνο ο Μπαλτάκο που πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη. Ποια <Και> άλλη είναι, κύριε Παπαδίμου, δεν <Και> λέμε όταν ονόματα καμία στιγμή. Εγώ συγκρούστηκα, εγώ γιατί Ακούω. δεν έλα δηλαδή μετά το και τον κύριο Μαργαρίδη που ζουν και τα κυβερνήματα. Παρακαλώ, να κάτω παρεμβολέ. Δυστυχώ, η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά απέχει παρασάγκε από τη Νέα Δημοκρατία του ιδρυτή τη, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και ένα φέρα ακροδεξιό περιβάλλον φέρα. έχει ανέβει πολύ στα ρετυρέα αυτού του κόμματο αυτή την περίοδο. Δυστυχώ, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, με πολιτική ευθύνη του Αντώνη Σαμαρά, είναι ένα υβρίδιο υπολοιμάτων του κόμματο του Καρατζαφέρη, εκμεταγραφή και τη παλιά πολιτική yeah. άνοιξη. Ονόματα πάρα πολλά. Κάντε το ρεπορτάζ. Για μένα το πολιτικό θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Ότι όταν μια δημοκρατία κοινοβουλευτική, μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχυρίζεται ότι κάνει μεταρρυθμίσεις, mm. ότι είναι εξυγχρονιστική, mm. ζει αυτή την κατάσταση, mm. ένα βίντεο που δείχνει το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, τον κολλητό του Σαμαρά, να μιλά σαν χρυσαυγίτη με τον Κασιδιάρη, να λέει διάφορα, που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, πρέπει, πρέπει να, ψαχθούν. Που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πρέπει να ψαχθούν. Μάλιστα. Αλλά αυτό τα λέει, δεν τα λέει η Χρυσή Αυγή. Αυτό τα λέει. Ο κολλητό του Σαμαρά. Εγώ λέω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να έρθει αμέσω ο κρυπτόμενο πρωθυπουργό στη Βουλή και να γίνει η συζήτηση προημερησία διατάξεω. Και, πιστεύω mm -hmm. ότι το ορθότερο θα ήταν όσοι εμπλέκονται δικαίω ή αδίκω θα το δείξει η έρευνα. Εννοώ του δύο ναι. υπουργού, θα έπρεπε για λόγου ευθυξία και για να διευκολύνουν η την έρευνα, έρευνα να, να έχουν παραιτηθεί. Από εκεί Εσύ και πέρα, υπε... επειδή η δικαιοσύνη. Με ρωτήσατε και αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είχε εδώ και χρόνια υλικό για να κινηθεί εναντίον τη εγκληματική δράση τη Χρυσή Αυγή και άργησε. Αυτοί οι 33 φάκελοι που του μάζεψε ο Δένσια και του έστειλε, κρυβόντουσαν σε συρτάρια. Και κυβερνητικά τα και δικαστικά. Και έπρεπε να πέσει ο πρώτο ένα δίπλα. Πεδίο... Και το τελευταίο. Mm. Η έρευνα τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να αφορά μόνο mm. στην νομιμότητα τη καταγραφή, που και αυτό πρέπει να ψαχθεί, αλλά και σε αυτά που λέει, που καταγράφονται στο βίντεο. Παράδειγμα ενισχυτικό, επιχείρημα ενισχυτικό: Όταν βγήκε το βίντεο με τον κύριο Τομπούλογλου να τα παίρνει με το φακελάκι. Δεν άκουσα κανέναν από τη Νέα Δημοκρατία την κυβέρνηση να λέει να μην αξιοποιηθεί αυτό διότι είναι προϊόν παράνομη καταγραφή. Άρα, Άρα πρέπει να ψαχθούν Ούτε και οι Και να, πρέπει ώστε. να κληθούν, όχι να το κάνω συγκεκριμένο. Να. Μαθαίνω ότι θα κληθεί ο κύριος Μπαλτάκος. Ο ο ο ο κύριος Μπαλτάκος πρέπει ναι. να κληθούν και οι άλλοι που αναφέρονται. Επομένως και αυτό. η Βουλή να ψάξει, ξεκινώντα με ε, συζήτηση πρώην μερισσίες που θα έρθει ο κρυπτόμενος πρωθυπουργός Άς. και η δικαιοσύνη είναι να ψάξει τα πάντα. Και από κύριο και πέρα. η τελευταία φράση. Αλλά η δη... τελευταία δη... φράση. Εμείς και έτσι αγάπη. κι αλλιώ, ναι. εδώ και καιρό, Λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει με το δρόμο των εκλογών. γι' αυτό θέλω να σα ρωτήσω. Θα υπερ... θα υπερψηφίσετε την πρόταση και ένα λόγο παραπάνω. Μομφής, οι ανεξάρτητοι Έλληνε είναι, είναι διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση μομφή εναντίον τη κυβέρνηση. Σε 20 μέρε που λίγοι υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα την υποστηρίξει. Εμεί έχουμε ζητήσει προημερησία διατάξεω συζήτηση στη Βουλή. Και και να την υποστηρίξει. τώρα, κυρία α... Δεν δηλαδή πράγμα. Πράγμα. Μα δεν είναι πρώτη φορά, ψηφίζετε. αφήστε τα αυτά τώρα. η θεωρία αυτή η ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χρυσή Αυγή. Είναι πολύ φτηνά πράγματα. Αφήστε να απαντήσω. Ελάτε, απαντήστε αυτό γιατί είναι κρίσιμο. Λοιπόν, έχουμε ζητήσει και επιμένουμε να έρθει στη Βουλή ο Πρωθυπουργό να συζητήσουμε. Να ψάξει δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την ανταπόκριση Τη κυβέρνηση και του κρυπτόμενου Πρωθυπουργού. Σε αυτό το αίτημα θα αξιολογήσουμε και επόμενε κινήσει και πρωτοβουλίε. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε τη δύναμη, αν δεν θέλουν να έρθουν από μόνοι του, να του σύρουμε στη Βουλή με πρώτο τον κύριο Σαμαρά. Μάλιστα. Και επίση, επαναλαμβάνω, ζητάμε εκλογέ εδώ και καιρό για τα θέματα τη κοινωνία, τη οικονομία, τη ανθρωπιστική κρίση, τη οικονομική και κοινωνική καταστροφή. Τώρα προστίθεται ένα επιπλέον θέμα δημοκρατία. Δεν είστε αντίθετοι με τι Δεν... τριπλέ εκλογέ. Α, καλά, καλά, κάνετε και μου το θυμήσατε. Χθε ένα υπουργό ο αναπληρωτή ο τη κυβέρνηση, ο αλλά... κύριο Γρηγοράκο, το, mm. το άφησε ω ορθάνικτο ενδεχόμενο. Προφανώ τον ανασκολόπησαν τηλεφωνικά και το πήρε σε αντίθετοι Δεν το αποκλείουμε καθόλου ω ενδεχόμενο. Εμεί λέμε ότι όσο πιο γρήγορα γίνουν εκλογέ για την δημοκρατική ανατροπή αυτή τη πολιτική και αυτή τη κυβέρνηση, τόσο το καλύτερο και για τη χώρα και για την κοινωνία. Τέλεια. Διάλειμμα Α, για πρώτα. να μην διακόψουμε στο ένα λεπτό, στο ένα δευτερόλεπτο που λέτε τον κύριο Καρίδη και τον κύριο Μαργαρίτη και επιστρέφουμε.